Μια από τις μεγαλύτερες και τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις για τη Δυτική Ελλάδα πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία. Πρόκειται ειδικότερα για την πρώτη συνάντηση των φόρα των επιμελητηρίων, των πόλεων και των πανεπιστημίων της μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιωνίου. Το βάρος για τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Επιμελητήριο Ηλίας, συνεπικορούμενο από τα Επιμελητήρια Χαΐας και Τολοκαρνανίας. Να πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, βοηθό περιφερειάρχη σε θέματα διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων, για να μας πει περισσότερα για αυτήν την πολύ σημαντική εκδήλωση. Κύριε Αγγελόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στις τηλεθεάτριες, στους τηλεθεατές. Καλησπέρα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Να μας πείτε λοιπόν, αύριο και μεθαύριο έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση στην Αρχαία Ολυμπία. Να μας πείτε τι ακριβώς περιλαμβάνει. Είναι αλήθεια ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος τα τελευταία 3 χρόνια έχει μια τάση, εξωστρέφεια θα την έλεγα εγώ, σε σχέση με τη διεκδίκηση αρκετών πραγμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους και οι δικές μου αρμοδιότητες πλέον έχουν αποκλειστικά επικεντρωθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας είναι και η συνάντηση το διήμερο που προαναφέρατε σε σχέση με τα επιμελητήρια και, τα πανεπιστήμια της περιοχής μας. Μάλιστα. Τι κάνουμε δηλαδή. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εδώ και 3 μήνες έχει την Προεδρία στη Διαμεσογειακή Επιτροπή των Περιφερειών με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος. Επίσης συμμετέχει στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρώπης. Ναι. Επίσης είμαστε μέλος της στρατηγικής της Αδριατικής Ιωνίου και φυσικά συμμετέχουμε και στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου. Όλα αυτά γιατί τα λέω. Είναι ενεργείες πρωτοβουλίες τις οποίες με πολύ κόπο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει αποκτήσει πλέον και στα πλαίσια αυτά θα είμαστε από εδώ και στο εξής παρόντες στα γεγονότα τα οποία προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή γεγονότα που εμείς θα δημιουργούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Ερχόμαστε λοιπόν στο προκείμενο. Υπάρχει ένα διήμερο εξαιρετικά σημαντικό στην Αρχαία Ολυμπία και νομίζω ότι και η επιλογή του τόπου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τέτοια γεγονότα. Όπου ουσιαστικά τι θα κάνουμε, θα συζητήσουμε το πώς είναι δυνατόν από εδώ και στο εξής, απευθείας η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και οι υπόλοιποι φορείς που είναι εντός των ορίων της, δηλαδή επιμελητηρία, πανεπιστήμια και οι υπόλοιποι φορείς, να μπορούμε να συνομιλούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεκδικώντας αρκετά πράγματα για την περιοχή μας. Μάλιστα, και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μιλάμε για μεγάλα έργα και για μεγάλες υποδομές που μπορούν να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Επίσης μιλάμε και για πολιτικές, κυρία Δεμέτη, που είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα σε σχέση με την ανάγκη των περιφερειών αυτή την περίοδο. Πολιτικές όπως... Θα σας πω τώρα αμέσως. Όπως γνωρίζετε, έλεγα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι περιφέρειες έχουν σημαίνοντα ρόλο. Στην χώρα μας υπάρχει μία, αν θέλετε, δεν θα έλεγα αντιπαλότητα, αλλά υπάρχει μία άμυνα από το κεντρικό κράτος για την ώρα, να μπορεί να συγκρατεί αρμοδιότητες τις οποίες στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό κόσμο υπάρχουν στις περιφέρειες. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε να συγκρουστούμε με κανέναν και ακριβώς για αυτούς τους λόγους, με έναν πολύ εύσχυμο τρόπο, σας είπα ότι έχουμε τη συμμετοχή μας σε αυτά τα όργανα που μας δίνει τη δυνατότητα δηλαδή να συζητάμε μαζί τους απευθείας και να διεκδικούμε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ρωτήσατε ποιες πολιτικές που προανέφερα. Οι πολιτικές μάλλον η μεταναστευτική πολιτική, ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα που στη χώρα μας την επηρεάζει ιδιαίτερα, είναι μια πολιτική που οι περιφέρειες μπορούν πλέον να τη συζητάνε και αυτές εκτός από τα κράτη. Πολιτικές όπως έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, με τις δυνατότητες που μας δίνει η θάλασσα να αναπτυχθούμε και ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος την Προεδρία στην στρατηγική Αδριατική Ιωνίου σε αυτή την προσπάθεια, διεκδικώντας απευθείας πόρους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η γνωστή πρωτοβουλία Blue Growth για τους ειδήμονες. Διεκδικώντας, σας έλεγα λοιπόν, απευθείας πόρους για να μπορέσουμε να κάνουμε από κοινού προγράμματα με τις υπόλοιπες 8 χώρες που βρέχονται την Αδριατική Ιόνιο προς καλύτερη προσκαλυτέρευση της διαβίωσης των πολιτών μας. Μάλιστα. Κύριε Αγγελόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε. Θα την παρακολουθήσουμε και εμείς φυσικά και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά.
Καλό σας βράδυ. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω πολύ σύντομα για αυτό το άνοιγμα που κάνει το κανάλι σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βοηθάει τους πολίτες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, βοηθάει την ευρύτερη περιοχή, γιατί πρέπει ο πολίτης να είναι ενήμερος για όλα πλέον. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.